Κύριε Λάμπρου, καλημέρα και ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό μήνα. Καλημέρα κύριε Γιατζόγλου και καλό μήνα και σε εσάς. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που έτσι έχετε τη διάθεση και το χρόνο να τα πούμε αυτό το πρωινό. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα το θέμα των καταλήψεων, πώς το χειρίζονται οι γονείς. Θα ήθελα πρωτίστως να πω το εξής. Mm-hmm. Για μας τους γονείς είναι χρέος να αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στους μαθητές να αγωνίζονται και να επιλέγουν μάλιστα και τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνουν. Άρα λοιπόν, λόγω του ότι τα αιτήματα τα οποία προβάλλουν οι μαθητές είναι αιτήματα δίκαια, γιατί αποτελούν και αιτήματα και των οργανώσεων γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών. Και όπως βλέπετε, σήμερα που υπάρχει συλλαλητήριο μαθητικό στις 12 η ώρα στα προπήλαια, σύσσωμη και η εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και οι ομοσπονδίες και η ανώτατη συνομοσπονδία γονέων συμπαρίσταται στον αγώνα των μαθητών, και η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ έχει βγάλει τρίωρη στάση, έτσι ώστε να συμμετέχουν και γονείς και εκπαιδευτικοί σε αυτό το μαθητικό συλλαλητήριο. Ναι. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι μαθητές είναι προβλήματα που αναδείξαμε καθ' όλη τη διάρκεια και της πανδημίας, αλλά και επιστήσαμε την προσοχή στο Υπουργείο Παιδείας πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Mm-hmm. Ως γονείς θεωρούμε και ως εκπαιδευτικοί αλλά και οι μαθητές, το είπατε στη συνομιλία σας προηγουμένως, και το είπε ο κύριος με τον οποίο συνομιλούσατε, έχουμε δείξει μεγάλη υπευθυνότητα. Όμως, και έχουμε πάρει τη δική μας την ευθύνη. Όμως από την πλευρά του το Υπουργείο έχασε πολύτιμο χρόνο, ώστε να λάβει τα απαραίτητα εκείνα μέτρα για να ανοίξουν τα σχολεία με ασφαλή τρόπο. Ωραία. Να ρωτήσω το εξής. Επειδή το είδαμε αυτό με εικόνες αγανακτισμένων γονέων να προσπαθούν να μπουν σε σχολεία, οι διαπληκτισμοί με τους μαθητές κτλ. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα μπορούσατε βεβαίως να το σχολιάσετε. Βεβαίως. Κοιτάξτε. Κατά τη δική μας άποψη, ως ανώτατη συνομοσπονδία, θεωρούμε ότι αυτού του είδους οι ενέργειες είναι απαράδεκτες, είναι κατακριτές, δεν ταιριάζουν με τον παιδαγωγικό ρόλο που πρέπει να έχουμε εμείς ως γονείς. Πιστεύουμε ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι κινητοποιήσεις που γίνονται των μαθητών γίνονται μετά από συλλογικές διαδικασίες, δημοκρατικές διαδικασίες, και γίνονται γιατί πραγματικά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την ασφάλειά τους, την προστασία της ζωής τους και όσον αφορά και την ισότιμη πρόσβασή τους στη μόρφωση. Να ρωτήσω το εξής, δηλαδή σε μία απόφαση για μία κατάληψη, οι σύλλογοι γονέων θα ερωτηθούν, θα λάβουν μέρος ενδεχομένως και σε κάποιες διαδικασίες? Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Ξέρω εγώ μια περίπτωση ενός πρότυπου σχολείου εδώ στον Πειραιά που συνέβη αυτό ακριβώς. Η εικόνα που έχετε για το πώς λειτουργεί όλο αυτό το πλαίσιο. Και να κλείσουμε σιγά σιγά. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Όπως υπάρχει αυτοτέλεια στη λειτουργία των συλλόγων γονέων, έτσι εμείς θέλουμε και πρέπει να υπάρχει αυτοτέλεια και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι μαθητές. Γιατί όπως ξέρετε έχουν θεσμοθετημένα όργανα, εκλέγουν 5 μελή, 15 μελή, άρα δεν νομίζω ότι είναι μαθητές επίσης που ψηφίζουν στις εκλογές, πολλοί από αυτούς και της Δευτέρας και της Τρίτης Λυκείου, άρα θεωρούμε ότι έχουν την οριμότητα για να αποφασίσουν και έχουν και μια αυτοτέλεια στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να λειτουργήσουν. Η αιτιάζει από τη μεριά της κυβέρνησης ότι στην ουσία κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν υιοθετήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών της καταλήψης. Όπως σας είπα προηγουμένως, δεν μπορώ να καταλάβω
γιατί το Υπουργείο Παιδείας μιλάει για υποκινούμενες καταλήψεις mm-hmm. τη στιγμή που, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, σύσσωμη η σχολική κοινότητα, σύσσωμη με τις ομοσπονδίες της, δηλαδή τα ανώτατα θεσμικά της όργανα, στηρίζουν αυτές τις κινητοποιήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι το επιχείρημα αυτό δεν στέκει. Ευχαριστώ πολύ. Απλώς, γιατί είναι, ναι, συγγνώμη να ολοκληρώσω, ναι. Απλώς προσπαθεί η κυβέρνηση με ομό τρόπο, γιατί δεν σχολιάσαμε και τις ανακοινώσεις για την αναπλήρωση των, των χαμένων ωρών. Ναι. Έτσι. Είναι ένας ομός εκβιασμός. Αυτό που είπαμε για Σαββατοκύριακα, γιορτές, εκδρομές κτλ. Ακριβώς. Είναι ναι. ομός εκβιασμός απέναντι στους μαθητές, και να ξέρει η κυβέρνηση ότι δεν θα περάσει ο εκβιασμός αυτός. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.